εικόνα Παναγίου και πόρτα τη Ευρυσό ημών, αλεπότη το όρθιο. Και πέσε των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντοτε σε εγώ και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και περιπηδημών εν την πόλη τάφη. Και τι είναι αυτό που η Αγία μας Εκκλησία σήμερα, σαν παράδειγμα, σαν μίμηση, προσφέρει σε όλους εμάς, σε αυτή την τράπεζα του Πνεύματος. Η Αγία Παρασκευή μεγάλωσε από ευλαβείς γονείς. Από μικρό παιδάκι έμαθε τη σεμνότητα, την αγιότητα, την προσευχή, την καλοσύνη, την εκράτεια και την επίοικια. Από μικρό παιδί, αυτό το ξέρει πολύ καλό ο διάβολος. Ό,τι γραφτεί μέσα μας στη μικρή ηλικία, δύσκολα αλλάζει όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε πόσο ο διάβολος προσπαθεί από μικρά παιδιά, στα μικρά παιδιά, να βάλει μέσα τους τους δικούς τους πόρους, τους πόρους της απώλειας και της αμαρτίας. Και βλέπουμε σήμερα γονείς να καμαρώνουν. Α, το παιδάκι μου έβρισε, προσέβαλε, έβγαλε μία εξυπνάδα, όπως το ονομάζουν. Η Αγία Παρασκευή μεγάλωσε με σεμνότητα και με ταπείνωση, προσευχόμενη. Και έτσι όταν μεγάλωσε και κοιμήθηκαν οι γονείς της, σε μικρή ηλικία σχετικά, μοίρασε όλη την περιουσία στους φτωχούς και αντάλλαξε τα εδώ, τα εγκόσμια και τα ασήμαντα, με τα υπερουράνια, με τους θησαυρούς της Χάριτος, εκεί ψηλά στον ουρανό. Και όταν μετά από λίγο άρχισε να προοδεύει πνευματικά, μέσα της από μια εσωτερική πληροφορία ξεκίνησε την Ιεραποστολή. Άνοιξε ο νους της και άρχισε να δέχεται τις ουράνιες πληροφορίες μέσα της. Τι